Τα μέτρα τα οποία έχουμε ήδη ψηφίσει έχουν μία λογική την οποία την έχουμε πει από παλιά. Δηλαδή ότι τα ισοδύναμα και τα μέτρα παίρνονται την ίδια στιγμή. Γι' αυτό και το δημοσιονομικό αποτέλεσμα είναι μηδέν. Δηλαδή στο φορολογικό μείον 1% σε σχέση με το προηγούμενο, στο ασφαλιστικό μείον 1% του ΑΕΠ εννοώ, και αντίστοιχα μέτρα 1% και 1% ώστε να βγουν 0. Αυτό πρακτικά, το είχα πει μάλιστα σε μια εκπομπή νομίζω σε εσάς εδώ, δεν σημαίνει ότι για τον καθένα θα είναι 0. Όχι, μπορεί να του πάρει 700 ευρώ και να πάρει τίποτα πίσω. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Αν σου πάρει 700 μπορεί να μην πάρει τίποτα πίσω. Το δεύτερο. Είναι έτσι, όχι, είναι το εξής γεγονός. Ότι για αυτούς που είναι πιο χαμηλά μπορεί να υπάρχει και κάποιο κέρδος. Για αυτούς που είναι, ας πούμε, για μένα που θεωρώ ότι είμαι πιο ψηλά, δηλαδή σε κάποια μεσαία κατάσταση, μπορεί να υπάρχει και κάποια χαζούρα. Αυτό για να είμαστε ειλικρινείς. Όχι, θα υπάρχει χαζούρα. Δεν υπάρχει λοιπόν, ενδεχόμενο να υπάρχει, τώρα, θα υπάρχει χαζούρα. Πάμε τώρα στο δεύτερο που θέλω να πω. Ελάτε. Ήδη ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι στο μεσοπρόθεσμο, στο μέσο πρόθεσμο, ας το πούμε έτσι, διαμορφώνεται και από τα αποτελέσματα που υπάρχουν ένας δημοσιονομικός χώρος. 770. Και τα 770 εκατομμύρια θα επιστραφούν, αυτό είπε ο Πρωθυπουργός, και αυτό ιδιαίτερα όσο αφορά τη φορολογία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αν πάρει κανένας το τι... Πότε θα γίνει αυτό? Αυτό αρχίζει από το 2018, από τα τέλη του 2018, όταν θα βγει δηλαδή το αποτέλεσμα, και δεν έχει καμία σχέση το 3,5%. Σε 3,5% πρέπει να το πιάσεις έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, τρίτο και τελευταίο που θέλω να πω. Ελάτε. Αυτό που θα ανοίξει, βεβαίως η φορολογία ορισμένος συμβάλλει, ορισμένος όμως κατά τη γνώμη μου συμβάλλει, και πραγματικά, που θα ανοίξει το χώρο και θα ανοίξει και την οικονομία της χώρας, κακά τα ψέματα, είναι η ανάπτυξη. Ναι, αλλά την ακούμε τέσσερα δηλαδή, χρόνια και η δεν ανάπτυξη, έχει έρθει ακόμα. Καταρχήν είμαστε η πρώτη κυβέρνηση η οποία πέτυχε ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό έλειπε, να μην έρθει η ανάπτυξη. Δεύτερο, 1,4 με τόσα είναι μέτρα. Η μόνη κυβέρνηση η οποία λέει, όχι, η ανάπτυξη δεν έρχεται από τα μέτρα. Τι? Γιατί μέτρα είχαν και άλλες κυβερνήσεις. Τόσα μνημόνια, κάτι πρέπει να γίνει. Φτάσαμε στον πάτο πια. Είχαν και άλλες κυβερνήσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα. Ξέρω οικονομικά και... Λέω ότι αν η ανάπτυξη ερχόταν από μέτρα φορολογικού χαρακτήρα, δηλαδή περικοπές ή άλλου δημοσιονομικού χαρακτήρα, θα ήταν ένας μόνιμος τρόπος που θα πετύχαινε κανένας ανάπτυξη. Δεν βγαίνει έτσι. Συνήθως, τέτοιου είδους μέτρα μπορεί περιοδικά να δημιουργούν ένα δημοσιονομικό χώρο και σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έτσι λένε οι οικονομολόγοι, να οδηγούν σε ύφεση. Εδώ οδηγούμε σε ανάπτυξη. Αυτά τα λένε οι δικοί σας οικονομολόγοι όμως, κύριε Υπουργέ. Όλοι. Ένα λεπτό, όχι. Εμείς μάθαμε στα βιβλία ότι πραγματική. Όλοι αυτό λένε. Ο συγχωρεμένος τρίζουν από γαλάτο τώρα. Λοιπόν. Η ανάπτυξη έρχεται μόνο από δουλειές. Δεν έρχεται για από φόρους. Αυτό είπα, λοιπόν. Διότι αυτά τα 700 εκατομμύρια που σωστά είπε ο Πρωθυπουργός δεν προήλθαν από έσοδα ανάπτυξης, αλλά από φόρους, κύριε Υπουργέ. Καταρχήν, και το ξέρετε πολύ καλά. Βγάλατε 700 εκατομμύρια από τα δήλωτα εισοδήματα. Σωστό. Ναι. Μπράβο σας. Χίλια μπράβο για το θέμα αυτό, γιατί τσακώσατε αυτούς που δεν είχαν δηλώσει εισοδήματα. Δεν είναι και τσακώσαμε. Κάνετε το εξής. Αν θέλετε, κάνουμε το εξής. Όχι λάθος. Πρόσεχε να δείτε τι πρέπει κανείς να υπολογίζει. Ναι. Όχι μόνο τη λογική ότι τσακώνουμε κάποιον ο οποίος δεν πλήρωνε, αλλά ότι διαμορφώνουμε μία κατάσταση όλοι να είναι συνεπείς, μέσα σε εισαγωγικά συνεπείς, απέναντι στην κοινωνία και στο κράτος. Αυτό είναι το βασικό. Σήμερα... Και το σωστό που είπατε προηγούμενα. Ελάτε. Το σωστό που είπατε προηγούμενα και στο οποίο πρέπει να οδηγηθούμε με βάση το δικό μας μοντέλο, είναι το εξής. Στη Σουηδία η φορολογία είναι περίπου η ίδια και ορισμένος και μεγαλύτερη, αλλά διαμορφώνεται ένα κοινωνικό κράτος, γιατί το κοινωνικό κράτος σου αφαιρεί έξοδα. Δηλαδή σου δημιουργεί τις προϋποθέσεις να μην πληρώνεις για κάτι το οποίο η ίδια η κοινωνία στο προσφέρει. Εδώ πληρώνεις το 60% και πληρώνεις και από πάνω αυτό που δεν σου πληρώνει το κράτος. Πριν από μερικά χρόνια, ελάτε, ότι ένας πολιτικός αρχηγός και πει θα γίνουμε Δανία. Έτσι. Ναι. Εμείς δεν υποσχόμαστε. Έχουν πει πάρα πολλά. Πάμε, Υπουργέ. Με αυτή λοιπόν τη λογική. Ερώτημα λοιπόν. Και λέω, έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα.
μπορούμε να φτιάξουμε ένα σχέδιο. Ναι, το αναπτυξιακό σχέδιο που παρουσιάσαμε στην Ευρώπη και το οποίο έγινε δεκτό στην Ευρώπη, καταρχήν έχει όλα αυτά τα ποιοτικά στοιχεία που πρέπει η κοινωνία προς αυτό να οδηγηθεί, ώστε να έχουμε και αυτό το αποτέλεσμα. Δεύτερο ζήτημα. Με βάση αυτό, γιατί ξέρετε, εγώ μερικές φορές ακούω ορισμένα πράγματα και οφείλω να πω ότι κρατάω μικρό καλάθι. Με ποια έννοια? Από δηλώσεις υπουργών σας ή στελεχών σας, από ποιος? Από τη γενική συζήτηση ότι θα υπάρχει ένα μέτρο, βγαίνει ο κ. Μητσοτάκης και λέει, ας πούμε, θα μειώσω αυτή τη φορολογία. Όμως ποιο είναι το σημαντικό? Ότι ακόμα και αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκης, το λέει στην πλάτη της προσπάθειας και του γεγονότος ότι βγαίνουμε από τη μνημονιακή περίοδο. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι αυτό το μεσοπρόθεσμο, αυτός ο νόμος που θα έρθει και θα ψηφίσουμε με τα προαπαιτούμενα, θα είναι ο τελευταίος νόμος για τον οποίο χρειαζόμαστε και τη σύμφωνη γνώμη των δανειστών. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι θα γίνει για τελευταία φορά. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι τελευταία φορά. Έχουμε ακούσει τώρα το λένε άπειρα όλοι, πράγματα. Όλοι ότι θα είναι άπειρα πράγματα έχουμε ακούσει. Το λένε οι Γάλλοι, το λένε οι Γερμανοί. Άπειρα. Εγώ ένα πράγμα ξέρω. Οι Ιταλοί δεν ξέρω τι λένε. Ένα πράγμα ξέρω. Ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας μπαίνουν σε μια διελκυστίνδα μειώσεως φόρων, λέει ο Μητσοτάκης για παράδειγμα. Εγώ το 22% θα το κάνω 9% στο πρώτο σκαλοπάτι της φορολογίας. Τι απαντάτε σε αυτό? Εγώ απαντάω στο εξής, ότι τα λόγια είναι εύκολα αν δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο να αποδεικνύεται. Και δεν υπάρχει ο χώρος μέσα τον οποίο θα κάνεις, αν θέλετε, μέσα σε εισαγωγικά παροχές. Εγώ δεν είμαι των παροχών, αλλά εγώ είμαι της παραγωγής. Και σε όλη μου τη ζωή αυτό έκανε. Ναι, αλλά με 390 ευρώ που λέει και η Αξιόγλου, δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Δεν υπάρχουν, η ίδια υπουργός το είπε. Αν δεν υπάρχουν. Και πρέπει να ψηφίσουν και μισθοί. Σωστό είναι αυτό. Σωστό, πράγμα. Αλλά κάντο. Εσύ είσαι κυβέρνηση. Λοιπόν, ο Τσίπρας είπε ότι θα είναι η φορά που θα αρχίσουμε. Η Έφη λέει ακόμα πιο. Ναι. Επειδή ξέρει, τέλος πάντων, από μέσα αυτό. Όχι ότι ο Τσίπρας δεν το ξέρει, αλλά το ξέρει γιατί αυτή είναι η δουλειά. Που θα καταπιαστούμε σοβαρά με το ποιο είναι το λογικό επίπεδο του κατώτατου μισθού και πού μπορεί να φτάσει. Και όλοι ξέρουμε ότι όταν ο κατώτατος μισθός επηρεάζεται, επηρεάζονται όλοι οι μισθοί. Ναι, αλλά μου είχες υποσχεθεί ότι σε δύο χρόνια θα φέρεις τα 750 ευρώ. Και εγώ το κράτησα, θα πει ο Έλληνας ψηφοφόρος. Μου υποσχέθηκες αυτό. Σε δύο χρόνια θα σου φέρω 750. Θα σου καταργήσω τον έμφυα. Θα καταργήσω τις έκτακτες εισφορές. Λοιπόν, θα σου φέρω τη γη της επαγγελίας και τα καντήλια θα γυρίσουν ανάποδα. Δεν πρέπει να πέφτεις. Αυτό δεν το είπες προεκλογικά. Δεν το είπες εσύ, το είπε το κόμμα σου. Εγώ το είπα. Εγώ ήμουν γραμματέας του κόμματος. Τα λέω και εσύ αυτά. Όχι, λέω ότι εγώ ήμουν γραμματέας του κόμματος. Καταλαβαίνετε, κύριε Υπουργέ, ότι ο κόσμος κρατάει μικρό καλάθι. Όταν βγήκε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Ναι. Δεν το προσέξατε αυτό το πρόγραμμα καθόλου. Κόμματος. Δεν το προσέξατε και καθόλου. Θέλω να πω ότι αυτό που ξεχνάμε ξαφνικά ήταν ότι έγιναν εκλογές το Σεπτέμβρη. Το Σεπτέμβρη, λοιπόν, είπαμε ότι το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Είναι το όχι, δεν το ξεχνάμε. Δεν είπα θα κόψετε το ΕΚΑΣ. Δεν είπα θα βάλετε έμφυα. Γιατί θα αυξάνετε 17% Γιώργο, κάθε χρόνο. Ένα εσύ, λεπτό. Ο οποίος το θυμάσαι και το έχεις πει, πιάνεις το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ή αν θέλεις αυτά που είχαμε πει. Δεν μου είπες Θεσσαλονίκη. Πριν τη δυσκολία ή πριν το συμβιβασμό του Ιούλη. Του Ιούνιου και του Ιούλη και μου το φέρνεις ξανά μπροστά μου. Ναι, αλλά στις δεύτερες εκλογές. Το πρόγραμμα του Σεπτέμβρη. Στις δεύτερες εκλογές. Δεν μου είπες ότι θα έρθει ο Κατρούγκαλος και θα κόψει τις συντάξεις μέχρι 400 ευρώ που λένε οι εργαζόμενοι στο ΙΚΑ. Δεν μου είπες ότι θα μου αυξήσεις τον έμφυα. Δεν μου είπες ότι θα αυξήσεις την έκτακτη φορά αλληλεγγύης. Δεν μου είπες ότι θα αυξήσεις τους φόρους. Ούτε ότι θα αυξήσει ο έμφυα 17%. Γιατί στο λέω αυτό? Γιατί, κύριε Υπουργέ, θα πείτε πολλά προεκλογικά και εσείς και η αξιωματική αντιπολίτευση. Ξέρετε τι χρειάζεται? Αυτό που θα πείτε να το κάνετε. Επιτέλους, πρώτη φορά. Αυτό που λέω εγώ είναι. Καλόπιστα σας το λέω. Αυτό που κάναμε ήταν να φτάσουμε και να ολοκληρώσουμε μια πορεία που η χώρα να ανακτήσει την αντίστοιχη ευρωπαϊκή κυριαρχία, όπως την έχει περιγράψει ο Προκόπης Παυλόπουλος, αν θέλετε, στο γνωστό δοκίμιό του. Ξανά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μακάρι, θα το δούμε. Αυτό τώρα θα πρέπει να έρθει στον πολίτη. Αυτό είναι το βασικό. Λοιπόν, τώρα. Και θα πρέπει να έρθει. Ο Μπάρμπας εδώ λέει άλλα. Ο Τράγκη. Για πάμε σιγά-σιγά. Όχι, αυτό σου λέγει για ποσοτική χαλάρωση. Και βγαίνανε οι βουλευτές σου και λέγανε θα βρέχει λεφτά από τον ουρανό. Και τελικά δεν έπεσε τίποτα από τον ουρανό. Δεν έχει ακούσει ποτέ να λέω εγώ ότι θα βρέχει λεφτά. Όχι, εσύ δεν το πες, το πανάλι όμως. Και κάνα λάθος. Εγώ λέω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ναι. Ο Έλληνας να γνωρίζει και η Ελληνίδα και όσοι εργάζονται σε αυτή τη χώρα ότι τα χρήματα βγαίνουν
από τη δουλειά και τις καλές ιδέες. Σωστό αυτό. Λέω λοιπόν ότι όταν ερχόμαστε σε αυτό το επίπεδο, ναι, και δεν περιμένει ο άλλος, και ή δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βγάζουν εκατομμύρια από παράδοξες, ας το πω, ή μη νόμιμες διαδικασίες. Μάλιστα. Και αν αυτό το κατανικήσουμε και δώσουμε μια καινούργια αξία, ας το πω χοντρά, όχι την αξία του λαμόγιου στην ελληνική κοινωνία, αλλά την αξία του εργαζόμενου, τότε όλη η χώρα θα πάει καλύτερα. Πάμε τώρα στα θέματά μας. Τη νύχτα, ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, αυτός βγήκε σοϊεμπλάκια σκάργα, αν και είναι φιλελεύθερος. Είναι απίστευτος τύπος, έτσι. Και πολύ πολύ σκληρός. Λέει το εξής. Το ζήτημα της Ελλάδος θα εξελιχθεί με λογικό τρόπο. Και πάμε για 21 Ιουνίου. Πριν πείτε οτιδήποτε, κύριε Υπουργέ, πρέπει να σεβαστούν το μόχθο, τις θυσίες και όσα χάσαν οι Έλληνες, προκειμένου να βγούμε λιγάκι έτσι, να δούμε κάπως καλύτερα τα πράγματα. Είναι υποχρεωμένοι να κάνουν τα πάντα για τη μείωση του χρέους. Έλατε. Πρώτο, εμείς επιμένουμε ότι δεν χρειάζεται επιστοληπτική γραμμή και γι' αυτό το λόγο δουλεύουμε ώστε να δημιουργηθεί ένα ισχυρό αποθεματικό, ώστε σε περίπτωση ενός ταρακουνήματος των αγορών, δεν μιλάω για κρίση που είναι, ναι, άλλο πράγμα, ναι, 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 να μπορούμε να τα βγάζουμε πέρα μόνοι μας. Ένα είναι αυτό το θέμα. Δεύτερο, θέλω να πω μόνο μία κουβέντα και όχι να κρίνω αυτό που είπε ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας. Για να προχωρήσει η Ευρώπη χρειάζονται, θα έλεγε κανένας, τρία πράγματα. Το πρώτο, η ομάδα των πιο δυνατών χωρών, και εννοώ Γαλλία και Γερμανία, ναι, να μπορούν να διαμορφώνουν μια συνεννόηση. Αυτού του είδους η συνεννόηση να περιλαμβάνει ισχυρές οικονομικά χώρες, όπως είναι η Ιταλία ή η Ισπανία, και να σέβεται συγχρόνως και να ακούγεται η φωνή των μικρότερων χωρών, όπως είναι η Ελλάδα. Μέχρι τώρα δεν γίνεται αυτό. Αυτό το πράγμα έχει παραβιαστεί όλα αυτά τα χρόνια του μνημονίου. Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο να υποφέρουν αυτές οι χώρες, ναι, αλλά να διακινδυνεύει και η ίδια η Ευρώπη. Είχαμε πει για κούρεμα, πάει. Εντόπω χλωερό το κούρεμα. Είχαμε πει για ποσοτική χαλάρωση, εντόπω αναψύξεως. Χρησιμοποιώ όρους αυτούς που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι. Τώρα που πάμε με το θέμα του χρέους, τόσες θυσίες γίνανε. Δεν πρέπει να βγουν και να πούνε ναι, ξεκινάμε μια διαδικασία. Υπάρχουν δύο τρόποι για να κουρεύεις, αν θέλεις, και το χρέος και οτιδήποτε. Έλατε. Ο ένας τρόπος είναι να βγεις και να πεις ότι απομειώνω το χρέος και το αποδέχονται όλοι οι πιστωτές κατά χίτα 100. Ο δεύτερος τρόπος είναι να διαμορφώσεις ένα τεχνητό τρόπο που έχει να κάνει με τα επιτόκια, με τους όρους αποπληρωμής. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σύν. Ότι η Ελλάδα μέχρι το 2023, αν δεν κάνω λάθος, δεν μπορεί να αποπληρώνει, πάνω από, απαγορεύεται με βάση τις αποφάσεις της Ευρώπης να δίνει παραπάνω από το 15% του ΑΕΠ της σε μετά τόκους και τοκοχρεωλήσια. Μετά. Συζητιέται λοιπόν αυτό το πράγμα, τι θα γίνεται μετά. Αυτό είναι, αυτό το, είναι θέμα. Το θέμα. Και νομίζω ότι η συζήτηση η οποία εμείς επιθυμούμε, ναι, και εργαζόμαστε να λήξει στο τέλος του Ιουνίου, δηλαδή στη σύνοδο, στη σύνοδο των επικεφαλής των κρατών, ναι, μελών, θα μας δώσει ένα αποτέλεσμα ώστε να δημιουργήσουμε επιπλέον δημοσιονομικό χώρο. Μακάρι, δηλαδή μακάρι. Λεφτά που δεν θα δίνουμε βλέπω, για λεφτά επιτόκια. Δεν βλέπω, Υπουργέ. Όλο χώρο και χώρο ακούω από υπουργούς, κλπ. Ξαναγυρίζω από λεφτά την αρχή. Λεφτά στον κόσμο δεν βλέπω. Αυτό είναι το ένα κομμάτι των χρημάτων. Ελάτε. Εγώ θα επιμένω, ελάτε, όσο και να μου λέει οποιοδήποτε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι των χρημάτων. Η αξιοποίηση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων και η παραγωγή και οι υπηρεσίες είναι το δεύτερο κομμάτι. Έτσι γινόμαστε. Μάλιστα, πάμε τώρα στο Δουνουτού. Μένει ή φεύγει το Δουνουτού. Άκουσα ένα κυβερνητικό παράγοντα να λέει: άμα φύγει το Δουνουτού, δεν θα έχουμε μειώσει συντάξεις, δεν θα έχουμε μειώσει φορολογίου, γιατί το έβαλε το Δουνουτού. Το θέλετε ή δεν το θέλετε το Δουνουτού? Καταρχήν πρόκειται περί απόφασης του ίδιου του Δουνουτού. Το Δουνουτού. Εγώ ρωτήσα εσάς αν το θέλετε. Το Δουνουτού είναι πιο σκληρό από ό,τι έχει αποδειχθεί σε μια σειρά κοινωνικά ζητήματα. Έχετε δίκιο. Πιο, και αποτυχημένο σε εκτιμήσεις ανθεκτικό, του. Ναι, και αποτυχημένο σε εκτιμήσεις. Πιο ανθεκτικό όσο αφορά το ζήτημα των περικοπών στο χρέος. Ναι. Είναι δική του απόφαση. Εσείς το θέλετε, ποια δεν είναι το η εκτίμησή μου? Ελάτε. Έτσι, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Δουνουτού όσο αφορά το ελληνικό πρόγραμμα είναι ελάχιστο. Κάποια δις. Και η γνώμη μου είναι ότι στο τέλος, ναι, θα μείνει ως σύμβουλος και όχι ως χρηματοδότης. Αυτό είναι ελπίδα, αλλά νομίζω προσδοκία, ότι έχουν διαμορφωθεί. Ή εδράζεται σε στοιχεία. Όχι, αν το δει κανένας σε ένα επίπεδο παγκοσμιότητας,
Ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Κυρία μου, θα πες το ζάχαρο ένα, και δεν έπεφτε η Υπουργία τώρα. Σας έδωσα μια προσδοκία είδηση. Καταλαβαίνετε τώρα. Δεν κάνω, δεν δίνω είδηση με την έννοια. Ναι. Να σας δώσω μια είδηση για το μεταναστευτικό. Να σας δώσω. Σε λίγο. Δώσω είδηση για τα οικονομικά. Φωνάξτε τον Ευκλήδη εδώ πέρα να σας δώσει. Άρα, το Δούνο του εκτιμάται. Ξαναπείτε το πάλι ότι. Αν θα μείνει ο σύμβουλος. Η δική μου η εκτίμηση. Μάλιστα. Αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή γίνονται άλλα πράγματα στην Ευρώπη. Δηλαδή στην ουσία θα θυμόσαστε μια δήλωση, δεν θυμάμαι τώρα ποιος την έχει κάνει, της διαμόρφωσης ενός ευρωπαϊκού ας πούμε δουνουτού. Ναι. Ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού. Είμαστε σε τελείως διαφορετική κατάσταση από ό,τι ήμασταν το 2010. Υπουργέ, να σας τα πω πολύ πολύ απλά. Αν οι Ευρωπαίοι δεν θέλαν το δουνουτού, θα του λέγανε είναι 20 δις το υπόλοιπο με την Ελλάδα, πάρ' το και δρόμο. Ξέρετε γιατί το θέλουν το δουνουτού? Γιατί θα μας δώσει το χαρτί για να μας πούνε οι αγορές, προχωρήστε μπροστά. Αυτό είναι τώρα το κουμπί της ιστορίας. Καταλαβαίνουμε ότι η Ευρώπη, το μεγαλύτερο της πρόβλημα πια δεν είναι η Ελλάδα. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Πάμε τώρα στο Σκοπιανό. Ελάτε. Ευρώπη έχει πολύ μεγάλα προβλήματα αυτή τη στιγμή σε σχέση με την κατάσταση στην Ιταλία και στην Ισπανία. Υπουργέ, πάμε. Όχι, αυτό είναι ευκαιρία. Σκοπιανό. Αυτό είναι ευκαιρία. Πάμε στο Σκοπιανό. Για μας, αυτό θέλω να πω. Πάμε στο Σκοπιανό. Τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί βλέπω και σήμερα από μία δική σας εφημερίδα έχει αυτό το. Ναι, Σεβέρνα. Ναι, εννοείται. Ναι, το κομμάτι δική μας. Του χώρου. Γενικά, ναι. Και αποκλειστικό ρεπορτάζ. Σεβέρνα, Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία, έτσι, ακριβώς. Και επίσης ακόμα μια εφημερίδα, η Νέα Σελίδα, η οποία πρόσκειται ευνοϊκά, πραξικόπημα Ντράγκη κατά της καθαρής εξόδου. Είναι δύο θέματα τα οποία μαζί με το χρέος θα μας απασχολήσουν. Πάμε στο όνομα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Καθήν για τον Ντράγκη δεν ξαναπατήσω, απάντησα προηγουμένως. Έχει κάνει μια τιμία την προηγούμενη φορά και δεν μας έδωσε χρηματοδότηση. Το λέω δημόσια. Απάντησα και όμως τα καταφέραμε. Ελάτε. Τα καταφέραμε τώρα, με φόρους. Καταρχήν, ζήτημα το οποίο μπορεί να λυθεί, ναι, και να λυθεί με όρους και εθνικούς και τιμιότητας απέναντι σε όλους, ναι, πρέπει να λύνεται. Και αυτή είναι η προσπάθειά μας. Δεύτερο, αυτή η λύση έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τα έχουμε πει κάθε φορά. Το πρώτο είναι η ονομασία και ο αλυτρωτισμός που πρέπει να απολυθούν και ότι θα είναι έναντι όλων. Και εσωτερικά και εξωτερικά. Στο βαθμό που αυτά συμφωνιούνται, μπορούμε και προχωράμε. Τα έχει πει 100.000 φορές. Μπορείς να προχωρήσεις όταν ο συνεταίρος σου διαφωνεί? Λοιπόν, ένα λεπτό. Περίμενε. Κοίταξε. Είμαι εγώ τώρα, έχουμε ένα μαγαζί και μαζί και πουλάμε κουμπιά. Μπράβο. Και ο συνεταίρος σου δεν συμφωνεί μαζί σου. Αυτός θα έρθω εγώ να κουμπίσω λεφτά, αυτός να προχωρήσουμε που μαζί. Προχωράει, ναι. Αυτός που προχωράει. Έλα, το λέει η Νέα Δημοκρατία είναι, αυτό. Είναι η κυβέρνηση. Είναι εντάξει, η Νέα Δημοκρατία να δει τα δικά της. Και να πει ποια είναι η θέση της. Γιατί έχει μεγάλη σημασία να πει και ποια είναι η θέση της. Άμα δεν λέει τη θέση της και παίζει με παιχνιδάκια, δεν βγάζει πουθενά. Θα μας τα πει ο Κυγίλιας σε λίγο. Είναι πολύ καθαρό αυτό που λέω. Είναι θέση κυβερνητική και όχι απλά κομματική. Αυτό που λέω, έχει πει ο Πάνος ο Καμένος ότι έχω αυτή τη θέση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να ρίξω την κυβέρνηση. Όλα αυτά έχουν υποθεί. Έχει κλείσει όσο μας αφορά το θέμα. Η μπάλα, με μία έννοια, είναι στην πλευρά των Σκοπιανών. Αυτοί πρέπει να αποφασίσουν. Αναγνωρίζω το γεγονός ότι είναι μια δύσκολη απόφαση. Είναι. Δεν είναι μια εύκολη απόφαση να, ναι, το κάνεις. Δεν μπορείς να το επιβάλλεις σε ένα κόσμο θα το που θέλουμε βολή, να έτσι είναι δημοκρατικό. Θα το φέρετε στη βολή όταν να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία, ναι, όταν συνυπογραφεί αυτή η συμφωνία και αρχίζουν τα προαπαιτούμενα αυτή τη συμφωνία να που βάζουμε κι εμείς σαν Ελλάδα, ναι, προαπαιτούμενα αυτή, ναι, τη συμφωνία να υλοποιούνται, βεβαίως θα έρθει και στη Βουλή. Θα έρθει Οκτώβριο, θα έρθει Σεπτέμβριο, θα έρθει Νοέμβριο. Ακόμα το δεν βλέπετε. Έχουμε συμφωνία. Πότε το βλέπετε? Ακόμα, Γιώργο, δεν σας έχουμε συμφωνία. Αγαπητέ κύριε Βίτσα, αυτή είναι η δουλειά σας στην πολιτική. Η δουλειά να βλέπετε μπροστά, να τραβάτε μπροστά. Το ΝΑΤΟ βονάζει, η Γερμανία βονάζει. Η δουλειά μου δεν είναι να κάνω την πυθία. Η δουλειά μου είναι με βάση τα δεδομένα που έχω να δουλέψω, να δουλεύω ώστε να βελτιωθούν από τη μια μεριά και με βάση τα δεδομένα που έχω να παίρνω. Αν την άλλη εβδομάδα βγει ο Ζάεφ και πει εντάξει, βγάλει αυτό το κομμάτι, έργα όμνες και προχωράμε. Ό,τι συμφώνησε ο Κοζιάς με τον Δημητρόφ στις Βρυξέλλες, ναι, 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 που το συμφώνησαν, ναι, δεν έχουμε κανένα ότι αυτό θα προχωρήσει, θα μιλήσει ο Τσίπρας με τον Ζάεφ, θα κλείσουν τη συμφωνία, θα πέσουν οι υπογραφές και θα προχωρήσουν. Θέμα Κοζιά μπαίνει.
Γιατί κάτι άκουσα από το Φίλι, ότι το συνδυάζει, το κάνει, το δείχνει. Εγώ δεν τα άκουσα ούτε από το Φίλι. Το φέρνει από εδώ. Οπότε, δεν τα άκουσα ούτε από το Φίλι. Εντάξει, διαβάστε λίγο καλύτερα τη δήλωσή του. Το φέρνει από εδώ, το φέρνει από εκεί. Θέμα Κοντζιά δεν μπαίνει, έτσι. Εγώ σας λέω ότι, πώς το λένε, άκουσα και το Φίλι και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Κοντζιάς έχει να κάνει μια πολύ συγκεκριμένη δουλειά και προχωράμε. Πέστε μου, αυτοί που πάνε στις συγκεντρώσεις είναι αγανακτισμένοι πολίτες όπως πήγαιναν κάποτε ή είναι Έλληνες που θέλουν να πάνε σε μια συγκέντρωση και να πούνε «Ρε αδερφέ, εμείς ξέραμε ότι η Μακεδονία είναι μια και μοναδική, είναι ελληνική και έχει πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη». Καταρχήν, είναι επαγγελματίες. Θέλω να πω το εξής. Εθνικιστές, τι είναι. Ελάτε. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει μέσα στο πλαίσιο του νόμου και το πλαίσιο του δικαίου την γνώμη του. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και βεβαίως ελπίζω ότι έχει το μυαλό αυτή του η γνώμη, αυτή του η διάθεση να μην γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από ακραίες δυνάμεις και. Λέω τώρα για το ζήτημα των Σκοπίων και της Μακεδονίας, ώστε να μπορεί και με αυτόν τον τρόπο να λειτουργεί η δημοκρατία μας. Εκλογές πότε? Το 2019. Είστε βέβαιος? Αφού δίνω μια απάντηση, γιατί να πρέπει να απαντήσω για δεύτερη φορά? Στην πολιτική το ξαφνικό ανατρέπει το σίγουρο. Και στη ζωή. Μπράβο. Άρα... Αλλά η απάντησή μου είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2019. Το έχει ανάγκη η χώρα και το έχει κατά τη γνώμη μου ανάγκη και η κυβέρνηση, ώστε να έχει και το χρόνο πλέον της δικής της απόλυτης ευθύνης, όχι ότι δεν είχε ευθύνη όλη σε αυτή την περίοδο, ώστε να αναδείξει όλα αυτά που συζητάγαμε την προηγούμενη. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ δρόμο, δεν ξέρω αν θα είναι το 19. Μπορεί να είναι και ξέρεις το 18. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω? Όχι, δηλαδή. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι πολλοί λέγανε θα γίνουν εκλογές κάποιο χρονικό διάστημα. Πάντως να ξέρετε κάτι, όποτε είστε έτοιμοι για εκλογές θα τις κάνετε. Εγώ κύριε Υπουργέ, θέλω να ξέρεις κάτι, τη δικιά μου γνώμη. Όταν θα είστε έτοιμοι για εκλογές θα τις κάνετε τις εκλογές. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξέρεις τη δικιά μου γνώμη. Ένα στοιχείο του δημοκρατικού πολιτεύματος είναι και η τακτικότητα ανάδειξης των κυβερνήσεων. Το λέω και ο συνδυασμός όμως είναι. Όχι, αυτό είναι όπως και άλλα πράγματα στην Ελλάδα, όπως η υπηρεσιακή κυβέρνηση κτλ. Είναι και ένα στοιχείο του τρόπου που λειτουργεί το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Λοιπόν, όλα καλά. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Είναι πολλά τα προβλήματα. Κοντά στον κόσμο, κύριε Βίτσα, γιατί δεν αντέχει άλλους φόρους, άλλες μειώσεις και άλλες παλινοδίες, λεκτικές, πολιτικές και ούτω καθεξής. Ό,τι μπορείτε να κάνετε, να το κάνετε πρώτα και μετά να το λέτε. Γιατί ακούμε πάρα πολλά. Ακούσαμε ότι θα μπουν όλοι στις 120 δόσεις. Ακούσαμε 1002. Και αυτό το Twitter πια ασκεί πολιτική της πλάκας στην κυριολεξία. Κάντε το πρώτα και αφού το κάνετε, προχωρήστε. Κοιτάξτε, δεν κάνεις πολιτική έτσι, κάτω από την πίεση του επίγοντος και της επικαιρότητας. Είστε το ένα σχολείς. Είναι ξεκάθαρο, μα δεν κυλάει έτσι η ζωή. Τώρα, όπως και να το κάνουμε και δεύτερο, πρέπει να παραδεχτούν όλοι ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε ό,τι μπορούσε και έχει κάνει τις περισσότερες ανακουφιστικές ρυθμίσεις. Τώρα με τις γλώσσες. Να κάτσουμε εδώ μισή ώρα. Ο Φίλης τι είπε? Ο Φίλης τι λέει? Δεν ήταν στην αριστερά. Ένα λεπτό. Τι φωνάζει? Ο Φίλης είναι φίλος μου. Ένα λεπτό. Και εμένα φίλος μου είναι. Ο Φίλης λέει δεν ανήκει στην αριστερά η ιδεολογία να κόβουμε συντάξεις. Και το λέει ευθέως. Ποιος ο Φίλης? Ο Φίλης, ο Νίκος Φίλης. Διευθυντής στην Αυγή. Τώρα είναι ο Άγγελος. Με συγχωρείς, και ο Τσίπρας θα μπορούσε να σου πει ότι το κεντρικό ζήτημα, και εγώ στο λέω, το κεντρικό ζήτημα είναι να ενισχύουμε τους πιο, θα έλεγε κανένας, αυτούς που, τους αναξιοπαθούντες. Ναι, αλλά το κόψεις το εκάστο, όπως θα σου πει. Αυτό δεν είναι το βασικό αλλά ζήτημα. Αλλά μου λες και αλλά κάνεις, λοιπόν, σου λέει. Ποια, τι ήταν σε προτεραιότητα για μας όλα αυτά τα χρόνια? Ναι. Σε προτεραιότητα ήταν να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα το οποίο είχε βάλει θηλιά το μνημόνιο, στον δηλαδή ελληνικό λαό. Πες το μνημόνιο. Αυτό. Το μνημόνιο. Μα λοιπόν, δεν είναι.